η κάρτα σου είναι AMD και θες να ανεβάσεις τους καινούριους driver κάνοντας καθαρή απεγκατάσταση ή εγκατάσταση των οδηγών σου, έχεις AMD κάρτα και θες να κάνεις downgrade στους οδηγούς της κάρτας σου, τα FPS σου πέφτουν, παράξενα artifacts εμφανίζονται, ήρθε η ώρα για καινούριους driver. Μάθε το πώς θα κάνεις καθαρή εγκατάσταση, απεγκατάσταση των AMD οδηγών οδήγησης καρτών γραφικών. Γεια σας, Κώστας, Check Tech Now εδώ και ήρθε η ώρα να κάνω σήμερα ένα διαφορετικό βίντεο. Επειδή έχω AMD καρταγραφικών, την 6670 και ή την 6770, δεν θυμάμαι, μία από τις δύο, γιατί είναι η μόνη που κάνει crossfire με τον AMD α10 5800K, πρόσφατα βγήκαν οι drivers 19,3. Τι γίνεται, 13,9 μάλλον, με συγχωρείτε. Τι γίνεται όμως, οι drivers αυτοί φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλοί σε όλα τα games, σε όλες τις ρυθμίσεις, σε οτιδήποτε κάνω, αλλά μου κατέστρεψαν το Heroes of New Earth, το κύριο MOBA game το οποίο κάνω. Λοιπόν, και από ό,τι διαπίστωσα, μάλλον φταίει το πέρασμα από τους 13,4 στους 13,9. Μου πρότειναν να κάνω uninstall, να επεγκαταστήσω τους driver και να περάσω τους παλιούς, δηλαδή να κάνω downgrade, και μου είπαν να κάνω clean uninstall, δηλαδή καθαρή επεγκατάσταση, για να μην έχω πρόβλημα με κρασαρίσματα, δηλαδή για να κάτσουν καλά οι drivers. Το θέμα είναι ότι μέχρι πριν από λίγο δεν ήξερα πώς να το κάνω, έψαξα, ενημερώθηκα, έμαθα. Και θα ήθελα να σας δείξω τη διαδικασία, γιατί φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς δεν θα ξέρετε όπως και εγώ πώς να κάνουμε καθαρό uninstall. Γιατί άμα ψάξετε μέσα στα προγράμματα, ας πούμε, εγώ χρησιμοποιώ το Your Uninstaller, το οποίο μου βρίσκει και απεγκαθιστά όλα τα προγράμματα που έχω, αλλά τους driver δεν τους βρίσκει εκεί μέσα, ούτε από την απεγκατάσταση προγραμμάτων θα το βρείτε. Πρέπει να γίνει μέσα από το φάκελο του... των drivers. Λοιπόν, πώς θα βρούμε τώρα για να κάνουμε τους AMD drivers μας απεγκατάσταση. Λοιπόν, θα πάμε, εγώ χρησιμοποιώ, όπως βλέπετε, τα Windows 8, εσείς αν χρησιμοποιείτε τα Windows 7 ή τα XP, θα πάμε στον υπολογιστή μου και από εκεί θα πάμε στο τοπικό δίσκο SE, local disk SE, ο οποίος είναι μέσα εκεί, μέσα στον οποίο έχει εγκατασταθεί το λειτουργικό μας, αν είναι τα Windows τα 7, τα 8, τα XP, ανάλογα. Και πατώντας, βλέπουμε εδώ ένα φάκελο, είναι ο πρώτος που θα δούμε λόγω ότι κατατάσσεται με αλφαβητική σειρά, που λέει AMD. Λοιπόν, ανοίγουμε, μέσα σε αυτό το φάκελο υπάρχει ένας άλλος υποφάκελος, Play Support. Ανοίγουμε και μέσα σε αυτόν βλέπουμε όλα τα αρχεία εγκατάσταση των drivers. Προφανώς εγώ δεν έκανα μέχρι και πρόσφατα καθαρή απεγκατάσταση των drivers και μπορούμε να δούμε τους 13,1 διάφορες βερσιόν, γιατί τον είχα και σε beta μορφές και μετά κανονικά, και 13,4 που ήταν ο προηγούμενος driver που είχα, γιατί είχα κάνει format νομίζω το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν οι πρώτοι drivers που είχα βάλει, και πριν από μια εβδομάδα έβαλα τους 13,9. Πατάμε πάνω στους driver που θέλουμε. Προφανώς εγώ αυτούς μάλλον δεν τους χρειάζομαι, αλλά δεν θα τους πειράξω τώρα. Λοιπόν, πατάμε εδώ πάνω στους driver που θέλουμε, ανάλογα με το τι θέλετε εσείς να απεγκαταστήσετε, αν έχετε κάποια πιο παλιά version. Και αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη αν θέλετε να κάνετε downgrade. Βέβαια το upgrade και η upgrade είναι πάρα πολύ καλό, αλλά συνήθως το downgrade είναι πιο χρήσιμο, γιατί οι παλιοί drivers θα πατήσουν πάνω στους καινούριους και υπάρχει πρόβλημα να σας κρασάρουν ή να μην κάτσουν καλά. Γι' αυτό θα το πρότεινα κυρίως όταν κάνετε downgrade, δηλαδή να κατεβείτε από τους 19,
από τους 13,9 στους 13,4. Αλλά αν το κάνετε τώρα που, μάθετε, που θα μάθετε τη μέθοδο όπως και εγώ, σας μπορείτε να το κάνετε κάθε φορά που κάνετε upgrade ή downgrade. Λοιπόν, για να μην πολυλογώ, πάμε εδώ στο φάκελο του driver που θέλω να απεγκαταστήσω. Και αφού πατήσω να ανοίξω, βλέπουμε εδώ το setup. Κάνουμε δεξί, βασικά το ανοίγουμε. Και μου ανοίγει το κέντρο εγκατάστασης απεγκατάστασης των drivers, των οδηγών. Και εδώ βλέπουμε δύο παράθυρα, install και uninstall. Εγώ αυτό που θέλω είναι να κάνω uninstall. Έτσι πατάω και έχουμε τις επιλογές express, η οποία αναλαμβάνει να το κάνει μόνο του, και custom, την οποία διαλέγω εγώ. Θα σας πρότεινα να κάνετε custom απεγκατάσταση, για το λόγο το ότι θα ήταν χρήσιμο να διαλέξετε εσείς ποια κομμάτια θέλετε να πετάξετε από μέσα. Γιατί τι γίνεται, όταν έχετε Intel σύστημα και απλά μόνο η κάρτα γραφικών σας είναι AMD, τότε πολύ εύκολα τους κάνει όλους μια απεγκατάσταση και τέλος. Όταν έχετε όμως AMD σύστημα, όπως έχω εγώ που ο επεξεργαστής μου είναι AMD, τότε μέσα υπάρχουν και κάποιοι drivers όπως το USB, διάφορα άλλα χρήσιμα πραγματάκια, τα οποία δεν θα συνιστούσα να τα κάνετε απεγκατάσταση μαζί με την GPU, γιατί λίγο θα μπλέξετε μετά. Οπότε πάμε custom απεγκατάσταση. Λοιπόν, το πάτησα, μετά next, και περιμένουμε να φορτώσει τη λίστα με το τι drivers έχει βρει διαθέσιμους. Προφανώς, επειδή έχω AMD σύστημα, βλέπουμε ότι μου έχει φορτώσει πάρα πολλούς drivers εδώ μέσα, πάρα πολλές επιλογές. Τι γίνεται, σας είπα πριν, όσοι έχετε Intel συστήματα και μόνο καρτογραφικών AMD, θα σας βγάλει μόνο 4 επιλογές: το Catalyst Control Center, το AMD Accelerated Video Transcoding, το HDMI Audio Driver και το AMD Display Drivers. Αυτοί έχουν να κάνουν με τους drivers της GPU μας, της κάρτας γραφικών μας δηλαδή. Τι γίνεται όμως, λοιπόν, εσείς που έχετε Intel σύστημα μπορείτε να τους πατήσετε όλες τις επιλογές, αυτές οι 4 που έχω μαρκάρει εγώ. Για μένα που έχω AMD, όπως βλέπετε, έχουμε και κάποιες άλλες επιλογές, όπως για τους USB drivers και διάφορα. Οπότε όσοι σαν και εμένα χρησιμοποιείτε AMD επεξεργαστές, Athlon, Phenom, σειρά Alpha, τους FX, καλό θα είναι να διαλέξετε μόνο αυτές τις 4 επιλογές. Και επαναλαμβάνω, AMD Display Driver, HDMI Audio Driver, AMD Accelerated Video Transcoding και AMD Catalyst Control Center. Λοιπόν, αφού τους επιλέξουμε, πάμε Next και αρχίσει να κάνει την απεγκατάσταση. Επειδή δεν θέλω να μπλέξω και επειδή έχω crossfire και μπορεί λίγο να μπλοκάρει και να μην ολοκληρωθεί καλά το βίντεο, πατάμε Next. Μετά το Next αρχίζει και τους κάνει απεγκατάσταση, μέχρι να δούμε ότι όλα είναι κομπλέ. Με το που κάνει απεγκατάσταση μας ζητάει να κάνουμε restart τον υπολογιστή μας σε πανεκκίνηση. Αφού κάνουμε πανεκκίνηση τον υπολογιστή μας, τότε οι drivers έχουν καθαρίσει παντελώς από το σύστημά μας και είμαστε σε θέση να κατεβάσουμε, αν δεν έχουμε ήδη κατεβασμένους, τους drivers που θέλουμε να βάλουμε εμείς. Οπότε απλά, αφού τσεκάρουμε σε αυτό το σημείο τους driver που θέλουμε να διώξουμε, 4 είναι στον αριθμό, τους βλέπετε και εδώ. Σας τους αφήνω αρκετή ώρα για να μπορέσετε να τους σημειώσετε ή να τους τσεκάρετε. Και πατάμε Next. Γίνεται η απεγκατάσταση, η καθαρή απεγκατάσταση, και μετά κάνουμε εγκατάσταση στους καινούργιους μας driver, κλασικά διπλό κλικ επάνω και ακολουθούμε όλα τα βήματα με τη σειρά. Αυτός ήταν ένας τρόπος για να κάνουμε απεγκατάσταση τους AMD driver μας. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο. Σε μένα προσωπικά είναι πανχρήσιμος αυτός ο τρόπος, από το να κάθομαι να ψάχνω δεξιά και αριστερά ή να ψάχνω με το Fusion και να μπλέξω με το Fusion και ποιους driver θα μου βγάλει και. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα, δοκιμάστε το. Θα περιμένω τα σχόλιά σας. Αν κάποιος από εσάς έχει κάποιες ερωτήσεις παραπάνω, τονίζω ότι όσοι έχετε Intel επεξεργαστές,
θα σας βγάλει ούτως ή άλλως μόνο 4 πραγματάκια, αυτά που έχω τσεκαρισμένα εδώ. Η προσοχή πρέπει να δοθεί στους AMD χρήστες, όπως εγώ που χρησιμοποιούμε και AMD επεξεργαστές και AMD κάρτες γραφικών. Οπότε εμείς τσεκάρουμε μόνο αυτά τα 4 πραγματάκια που είναι μαρκαρισμένα στο κέντρο των οδηγών. Next. Και γίνεται η δουλειά μας. Τα υπόλοιπα δεν τα αγγίζουμε καν. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας. Check Tech Now. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο και να σας έλυσα κάποιες απορίες για το πώς κάνουμε καθαρή απεγκατάσταση των οδηγών της AMD. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ που με υποστηρίζετε και για τα ωραία σχόλια που βλέπω στο κανάλι μου. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Δεν έχω πολύ κόσμο subscribers και να με ακολουθεί και να μου λέει τα σχόλιά του, αλλά σιγά σιγά ελπίζω να αλλάξει αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλό σας απόγευμα.